Με αυτόν τον τρόπο. Μην το ρωτάς. Μην απαντήσετε όμως. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα απαντήσετε. Θα πάμε στο διάλειμμα, κύριε Μανιέ. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια ροή εκπομπής. Αυτό είναι μια ροή εκπομπής, αλλά είναι εκτίμημα κατά τη ζώνη. Απαντήστε το. Να σας πω. Γιατί δεν έγινε. Όχι, δεν έγινε έτσι. Ακούσατε τη φράση. Εάν παίζετε λοιπόν αυτό το παιχνίδι, θα με κάνετε να μην ξαναπεί. Απαντήστε του. Προσωπικά του μιλάω. Απαντήστε του. Λοιπόν, η φράση είναι ολόκληρη. Πείτε την ολόκληρη. Η φράση είναι λοιπόν. Πείτε την ολόκληρη. Έχουν γίνει 11. Ήταν δύο εκπρόσωποι τη Νέα Δημοκρατία και αυτό. Έχουν γίνει 11. Έχουν γίνει 11. Εάν γίνει η 12η. Που δεν θα γίνει, προσέξτε. Αν γίνει η 12η. Όχι, δεν λέμε το ίδιο. Είναι σαν τη χαριστική βολή. Πού είναι η διαφορά. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Και ρωτάει. Γιατί έχει γίνει μεγάλο σπέκολα. Μα έχει γίνει φασαρία γι' αυτό που πραγματίζετε, λέμε. Εάν πρόκειται να αντιμετωπίζετε έτσι και την κουβέντα μου, όχι, κύριε Μανιέ. Εδώ είναι οι 13 μειώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, 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 τι ξέρω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 13 μειώσει. Κύριε, ελάτε να πάμε στο διάλειμμα, κύριε Μανιέ. Το εξηγήσατε. Δεν το εξηγήσατε. Παραποιούνται οι δηλώσει σα. Και λέει και ρωτάει επί τόπου ο οικονομέα, νομίζω ο κ. Οικονομέα, λέει τι εννοείται με αυτό. Το τι θα πείτε στους δεξιούχους. Και του είπα στους δεξιούχους, θα πούμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε καμία περικοπή, αλλά είπα αυτό για να ειρωνευτώ την ευαισθησία των άλλων. Εάν πείτε το μισό, εντάξει. Τελεία, αφού το είπατε λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε επί της ουσίας στην κουβέντα. Επί της ουσίας. Πάμε.